Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο και ιδρυτή του κόμματος Βόρεια Λέγκα, τον κύριο Χρήστο Ορφανίδη, να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλησπέρα, κύριε Ορφανίδη. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους τηλεθεατές της Ροδόπη TV, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και σε όλο τον κόσμο όσους ακούνε διαδικτυακά. Καλησπέρα λοιπόν. Κύριε Ορφανίδη, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση μετά το άνοιγμα των σχολείων, με τοπικά lockdown σε ορισμένες περιοχές, με ουρές για τα rapid αφενός, αλλά με μειωμένο ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό? Είστε ίσως η μοναδική αυτίκος και αυτόπτης Μάρτης που εδώ και δύο μήνες σε δελτία ειδήσεων του Ροδόπη TV και σε άλλα λέγω τα ίδια λόγια. Δηλαδή ότι μέχρι και τέλη Οκτωβρίου βαριά-βαριά θα ξεχάσουμε τη λέξη εμβολιασμοί και αρχές Απριλίου, βίαν τέλη Απριλίου, δεν θα μιλάμε πλέον για κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σημειώστε, το ξαναλέω, τρίτη ή τέταρτη φορά εδώ στο δελτίο, αυτό το συγκεκριμένο. Το ξαναλέω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή πολλές χώρες σταματήσανε να ασχολούνται με αυτό το θέμα, όπως εχθές ο πρόεδρος της Κροατίας είπε τέρμα οι εμβολιασμοί, όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτό το κυνηγητό που γίνεται στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά αλλού, μα πουθενά αλλού. Ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να δείξει ότι είναι καλύτερος όλων των άλλων και προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι το καλύτερο παιδί. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα πολιτικό, το οποίο δεν θα το πιάσουμε λαϊκίστικα. Θα πω όμως λοιπόν στο διατάφτα και θα πω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα σχολεία, με τους δασκάλους, με τα rapid test, και έχω ενστάσεις πολλές, αλλά ποιος με ακούει. Εγώ προσωπικά 1η Αυγούστου έκανα rapid test και πήγα στη Μυτιλήνη, πλήρωσα 20 ευρώ. Ξαφνικά το rapid test το ίδιο κάνει 10, κάνει 7, κάνει 8, κάνει σε κάποια φαρμακεία 5. Και ρωτώ, αυτό το σκεύασμα του rapid, το οποίο πωλείται σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας 80 λεπτά. Υπάρχουν σχετικά βίντεο και φωτογραφίες από πολλά σούπερ μάρκετ, το οποίο άρα στοιχίζει κοστολόγιο 40 λεπτά. Υπάρχει ΦΠΑ, υπάρχει μεταφορά, υπάρχει κέρδος. Αυτό για ποιο λόγο το πούλαγαν τότε σε εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο 20 ευρώ και ποιος καρπωνόταν η διαφορά? Οι ίδιοι άνθρωποι που δίναν 20 άρικα σήμερα παίρνουν 10 άρικα και τα άλυρα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή, για να καταλάβετε. Πάλι παραστατικά. Αν θα πάτε αυτή τη στιγμή σίγουρα σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν 5.000 τουλάχιστον stand που κάθε μέρα είναι εκατοντάδες έως και 1.000 άτομα στη γραμμή να κάνουν rapid test. Αν κάνουμε πολλαπλασιασμούς που τα μαθηματικά είναι αδιαφυσβήτητα, δεν είναι λογοτεχνία, πρέπει μηνιαία να μαζεύονται πάνω από 400-500 εκατομμύρια με τα τάλιρα και τα δεκάρικα. Επί 5 μήνες θα είναι κάποια δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, σε ποιον πάνε και τι μπεις να είναι αυτή. Να πάμε όμως στο αυτό καθεαυτό το ζήτημα. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, περιμένει ουρά, με τον κόσμο τα αγωγό, θα το πω γιατί, περιμένει στην ουρά να κάνει το rapid test άλλη μία φορά και άλλη δύο φορές τη βδομάδα, να αποδείξουν ότι δεν έχουν τίποτα ή κάποιοι μπορεί να έχουν, αλλά δεν πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Εάν γίνει καταμέτρηση στο τέλος του μήνα πόσοι ήταν αυτοί που κάναν rapid test, να είστε σίγουροι θα περάσουν τον μισό πληθυσμό και να είστε σίγουροι ότι αυτό που λένε το 50-60% έχει εμβολιαστεί θα διαψευστεί, δηλαδή δεν θα σβηγεί το σενάριο. Το κάνανε μεν για να εκβιάσουν κάποιους, σίγουρα εκβιάσανε αρκετούς, αλλά είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι θα αποδείξουν ότι είναι πολύ περισσότεροι από τους εμβολιασμένους. Δεν έχω τίποτα προσωπικά, ήδη ψηφίζουν νόμο που ό,τι λέμε δημόσια για τα εμβόλια θα είμαστε υπόδικοι. Εκεί καταλήξαμε. Δηλαδή είναι εκτός συναγωνισμού και δεν θα δικαστούν ποτέ σήμερα οι δάσκαλοι, το ακαταδίωκτο. Εχθές οι ψιόδρες και οι λοιποί, το ακαταδίωκτο. Προπροχθές οι τραπεζίτες, το ακαταδίωκτο. Για ποιο λόγο δεν βάζουν και το ακαταδίωκτο στους εμπόρους ναρκωτικών για να κλείσει τον deal? Αλλά πάμε όμως στο διατάφτα. Σήμερα λοιπόν, κυρία Μαρίνα μου και φίλες και φίλοι, σήμερα αν μπορούσα να σκεφτώ, δηλαδή μου τύχε, γι' αυτό το λέω το περιστατικό, η ώρα 9 για rapid test, 30 άτομα στη γραμμή, στο κιόσκι Χ. Την Τούζλα, Καβάλα, το Ελευθερούπολιο παράδειγμα, την Τούζλα και την παραλία, 30 άτομα. Η ώρα 10, πάλι 30 άτομα. Δεν τελειώνουν. Η ώρα 12, πάλι 30 άτομα. Δικό μου φαρμακείο, ο φίλος μου, μου είπε ότι ίστραξε 4.500 χιλιάρικα.
πόσα άτομα περάσαν επί 10 ευρώ, 450. Και ρωτώ λοιπόν, αν όλοι αυτοί που είναι στη σειρά στοιχημένοι, ποιο είναι το επίτευγμα του συστήματος, μας μάθαει να πειθαρχούμε. Θα μπείτε στη γραμμή, θα κάνετε το Rabbit, θα το πληρώσετε και εγώ θα σας, ή θα σας υποχρεώσω ή θα κάνετε ό,τι σας λέω. Πού είναι ο επαναστάτης, πού είναι ο Έλληνας. Εάν υποθέσουμε σε αυτά τα 5, 4, 3.000 κιόσκια που είναι στημένα στο τελευταίο χωριό και σε πολλά σημεία των πόλεων, αν πηγαίναν αυτοί 30 και άλλοι 30 τη δεύτερη ώρα, αν μαζευόταν όλοι μαζί και με ένα σπίρτο τα καίγανε τα κιόσκια, πέστε μου, θα μπορούσε την άλλη μέρα, θα δημιουργήσω μια επανάσταση πραγματική και ούτε καν συνείδηση. Από εκεί και πέρα θα στείναν την άλλη μέρα άλλα ή θα σκεφτόταν μπλέξαμε ο λαός επανασταθεί. Δυστυχώς ο λαός δεν επανασταθεί, αυτό είναι το παράπονο μου. Δυστυχώς ο λαός πειθαρχεί σε σχέδια ανώτερα τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει ανθρώπινος νους. Και εγώ ό,τι και να πω, και γνωρίζετε πολύ καλά τι λέω όλο αυτό το διάστημα, ό,τι και να πω δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι ένα. Περάσαμε 1,5 χρόνο και παραπάνω με τον COVID. Ο COVID εξασθένησε, ο COVID θα τελειώσει και να περάσει. Θα μείνουν τα αποκαΐδια του COVID, η οικονομία η ανύπαρκτη. Θα μείνουν τα αποκαΐδια του COVID, η φτώχεια και η φτωχοποίηση του Έλληνα. Θα έρθει η ώρα του λογαριασμού και θα είμαι τότε περίεργος να δω ότι όλοι εμείς που περάσαμε καλά και δεν διαμαρτυρόμασταν που παίρναν ο κόσμος τα 500 άρικα, τα μαγαζιά, τα νίκια, τα πάντα όλα. Θα έρθει η ώρα του λογαριασμού. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα από τις επιχειρήσεις του e-food ή θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός και από πού? Από τη στιγμή που δεν δουλεύουμε. Άρα η χώρα η κατεστραμμένη, η χώρα η υπόδουλη οικονομικά, η χώρα που είναι σε ιδιότυπη κατοχή και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δώσουμε για εγγύηση να συνεχίσει η κατοχή, η χώρα παραστατικότατα, για να το καταλάβετε τι θα πει κατοχή, από το 11 και μετά και όχι σήμερα, πουλήσανε τον Ρονάλντο, 220 εκατομμύρια. Ένας παίκτης. Πουλήσαμε εμείς οι Έλληνες τα τρένα. Γραμμές, τρένα, μαξοστοιχείες, οικόπεδα, κτίρια. Τα πουλήσαμε στους Ιταλούς. 42 εκατομμύρια. Δηλαδή το μισό πόδι του Ρονάλντο. Είναι δυνατόν? Αυτό θα πει κατοχή. Όποιος δεν καταλαβαίνει τη λέξη κατοχή, μας κατέχουν τζάπα. Τα πήραν όλα τζάπα και εμείς κοιτάμε από μακριά σαν εργάτες. Όμως το διατάφτα, κυρία Μαρίνα, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν φταίνε σε τίποτα, δηλαδή μπαίνουν κάποιοι με τα παιδιά και φωνάζουν και στηρίζουν. Λογικό. Κάπου πρέπει να παιδευτούν. Ο εκπαιδευτικός έχει δύο επιλογές. Η μία είναι ή να πει ναι, αγαπητέ φίλε, με το παιδί, γιατί με σένα συνεργάζομαι, χωρίς το δικό σου το παιδί θα υπάρξω εγώ. Αλλά από την άλλη έρχεται ο μισθός, έρχεται το κράτος, έρχεται η επιβολή, αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή η ιδιότυπη κατοχή. Δηλαδή με μία κία αποφασίζουν και διαβάζουν και αποφασίζουν και διατάζουν, δηλαδή η ιδιότυπη δικτατορία, και θα πρέπει αυτός να αποφασίσει ή θα πάρει το μισθό του ή θα πάει και αυτός σε απόσυρση όπως τόσοι άλλοι. Και ξέρετε, αυτό που δεν καταλαβαίνω και δεν ξέρω ποιον πρέπει να πιστέψω και εγώ και εσείς και όλοι μας, να πιστέψω τον γιατρό ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του, έχει χάσει το επάγγελμά του, είναι το σπίτι, τον έχουν πει εσύ δεν θα δουλεύει γιατί είσαι ανεμβολίαστος, ή να πιστέψω τον Μαγιορκίνη, τον Διόδρα, τον Εξαδάκτυλο και όλους αυτούς οι οποίοι, αν μπούμε στη διάβγεια, δεν είναι τίποτα κλεμμένο, επίσημα είναι όλα. Αν μπούμε στη διάβγεια, θα δούμε με πόσες εκατοντάδες χιλιάρικα τους έχουν μπουκώσει οι φαρμακευτικές εταιρείες. Ποιον να πιστέψω, αυτόν που τα οικονομάει ή αυτόν που έχασε το ψωμάκι του και λέει όχι, δεν θα εμβολιαστώ. Όμως με αυτά και με αυτά, έχω να σας πω 2-3 πράγματα για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Δεν έχει νόημα, γιατί σε λίγο δεν θα μπορούμε να λέμε τίποτα γι' αυτό, γιατί ούτως ή άλλως θα τελειώσει από μόνο του. Λοιπόν, 24.000 τόσοι, η επίσημη ιστοσελίδα ευρωπαϊκή λέει ότι έχουμε ήδη από εμβολιασμένους 24.000 τόσο θανάτους. Έχουμε ήδη από εμβολιασμένους πάνω από 2.130.000 παρενέργειες, εκ των οποίων το 1.300.000 σε σοβαρά επίπεδα. Υπάρχουν τόσα και τόσα πράγματα που είναι επίσημα καταγεγραμμένα, που έπρεπε ήδη να επαναστατήσει η ίδια η Ευρώπη και να πει στόπ εδώ, να δούμε τι γίνεται, και προσπαθούν να επιβάλλουν τον εμβολιασμό στα παιδιά. Έχουν αποδείξεις ότι αυτό το εμβόλιο είναι τέλειο
και δεν θα επηρεάσει αυτή την νεολαία για τα επόμενα 5-10 χρόνια σε οτιδήποτε άλλο που αφορά τον οργανισμό της. Μπορεί να το αποδείξει κανείς αυτό. Μπορεί να πει κανείς με απόλυτη ειλικρίνεια και σαφήνεια ότι ναι, δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Αφού δεν μπορούν, γιατί το επιμένουν? Αφού δεν υπάρχει το απόλυτο ναι, σίγουρα δεν θα γίνει τίποτα, γιατί προσπαθούν πάση θυσία να επιβάλλουν αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο, το mRNA, στον κόσμο? Που το mRNA, όποιος έχει λίγο μυαλό και το μελετήσει, θα καταλάβει 5 πράγματα. Σας είπα, δεν είμαι αντιεμβολιαστής. Δεν μιλάω αντίθετα, γιατί έτσι με βολεύει αυτή η κατάσταση, γιατί υπάρχει εκεί μια μερίδα κόσμου πολιτικά. Διότι αυτός ο κόσμος, οι οποίοι λαοί όλοι, το όπλο το πολιτικό είναι η λύθη των λαών, θα έχουν ξεχάσει όσον ούπο και το κορονοϊό και τα εμβόλια, γιατί οι εκλογές κίνδεν μακράν ούτως ή άλλως, και τα εμβόλια και αυτά θα τελειώσουν σε κανένα οκτάμινο και θα τα έχουμε ξεχάσει όλοι. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκμεταλλεύσιμο πολιτικά και θα πρέπει να κάθουμε απέναντι. Κάθομαι απέναντι διότι σκέφτομαι με λογική και προσπαθώ λογικά να εξηγήσω για ποιο λόγο με αγαπάνε τόσο πολύ και προσπαθούν να με σώσουν. Δεν θέλουν να με σώσουν. Με στέλνουν στην ανεργία. Με παίρνουν το σπίτι μου. Το δίνουν στα φαν. Στέλνουν το παιδί μου στο εξωτερικό. Διαλύσανε το είναι μου. Διαλύσανε την ψυχή μου. Κλείσανε τα μαγαζιά μου. Ξαφνικά με αγαπήσανε και είπανε την υγεία σου όμως θα την κάνω καλά. Δεν το πιστεύω. Και επειδή δεν θέλω, μου λένε θα πληρώνεις και θα κάνεις το ψωμί σου. Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου και τίποτα άλλο. Όσον αφορά τα εμβόλια. Και θα λέω πάντα τα ίδια λόγια. Μ' ακούσατε εσείς τουλάχιστον 10 φορές να λέω τα ίδια. Δεν έχω αλλάξει κορώνα και κεραία. Κύριε Ορφανίδη, για να έρθουμε λίγο και στα πιο τοπικά όσον αφορά τη Θράκη, είδαμε προχθές. Παρακολουθήσατε κι εσείς, φαντάζομαι, τις δηλώσεις της Προέδρου του Κόμματος του ΣΑΔΙΚ, της κυρίας Ασάφογλου. Δεν είδαμε να υπάρχει απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μιας και ο Τούρκος ομόλογος του έστειλε χαιρετισμό στη γιορτή ενός κόμματος που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Εσείς τι έχετε να πείτε για όλο αυτό? Εντελώς εγκυκλοπαιδικά, όσον αφορά το γενικό πλαίσιο, έχω να πω τόσα πολλά που αυτό το δελτίο, άλλα 5 δελτία και 4 εκπομπές δεν θα φτάνανε. Εντελώς εγκυκλοπαιδικά για την πανέμορφη κυρία, αν δεν απατώ με 35, 32, 33, το 87 γεννήθησε, αν δεν απατώ με η κυρία Ντέμ Ασάφογλου, μια όμορφη επιστήμονα, η οποία σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, η οποία δηλώνει τουρκάλα. Αυτό μόνο που με πείραξε είναι ότι λέγει σε αυτή τη συγκεκριμένη γιορτή που κάνανε για τα 30 χρόνια από ιδρύσεως του κόμματος του κυρίου ΣΑΔΙΚ, του συγκεκριμένου ΣΑΔΙΚ, γνωστό σε όλους, ο οποίος το 95, αν δεν απατώμε, έφυγε από τροχαίο ατύχημα, ο οποίος ήταν μεγάλη φίρμα στην εποχή του, προσπάθησε γι' αυτό με τα ίδια λόγια της κυρίας Ασάφογλου να επιβληθεί στην περιοχή. Η κυρία Ασάφογλου, λοιπόν, η οποία δηλώνει ότι είναι τουρκάλα, Τούρκοι γεννηθήκαμε και Τούρκοι θα πεθάνουμε. Και το κόμμα μας είναι τουρκικό και οι ψηφοφόροι μας είναι Τούρκοι. Εγώ λοιπόν, κυρία Μαρίνα μου, είσαι η πρώτη πριν μήνες που έκανα δήλωση και την έκανα 2-3 φορές και βαρέθηκα να την κάνω, γιατί δεν ενδιαφέρθηκε ούτε ένας. Είστε οι πρώτοι λοιπόν που με ακούσατε να λέγω για την όλη περιοχή Ξάνθη, Κομωτινή, Εύρω, για όλη την περιοχή, ότι όποιος δηλώνει Τούρκος και νομίζει πραγματικά ξανά. Και ξανά θα το λέγω, όποιος νομίζει πραγματικά ότι είναι Τούρκος, το κόμμα μου η Βόρεια Λέγκα διαθέτει και διατίθεται να κάνει δωρεάν τεστ DNA. Αν αποδειχθεί λοιπόν η πανέμορφη Ευρωπαία στο πρόσωπο και όχι Μογγόλα, η κυρία Ζεντίμ Ασάφογλου, εάν νομίζει ότι είναι Τουρκάλα, είμαι στη διάθεσή της να στείλω συνεργείο να την κάνει τεστ DNA. Αν πραγματικά είναι Τουρκάλα, θα τη σεβαστώ στο απόλυτο και στο έπακρο, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Όμως δεν είναι. Δεν μπορώ να πω είναι παρασυρώμενη. Δεν ξέρω αν το χρήμα σκλαβώνει τους ανθρώπους. Το πρόβλημα της Κομωτινής, λοιπόν, το είπα σε εσάς, το ξαναλέω και σήμερα, είναι ένα. Είναι αυτό το περιβόητο τουρκικό προσθενείο, το οποίο από την ημέρα που ιδρύθηκε δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα και σε Έλληνες και σε πληθυσμό που έχει τη θρησκευτική μειονότητα, θα λέω εγώ πάντα, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα και προσπαθεί μέσω του χρήματος να ελέγξει την περιοχή και να τους φέρει προς Τουρκία μεριά. Για ποιο λόγο δεν έχουμε εμείς το αντίστοιχο προξενείο στην Τραπεζούντα? Για ποιο λόγο ο δικός μας υπουργός, ο κύριος Δένδιας, σε κάποια ομιλία
του ελληνικού κόμματος Τραπεζούντας που δεν υπάρχει, δεν έστειλε χαιρετισμό όπως ο κύριος Τσαβούσογλου στην προχρεσινή εκδήλωση της κυρίας Ασάφογλου. Είχαμε δηλώσεις, κάποιος κύριος εκεί δεν θυμάμαι, τις έχει εκφωνήσει, τις δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου. Για ποιο λόγο δεν έχουμε εμείς το αντίστοιχο κόμμα στην Τραπεζούντα με την αντίστοιχη ομιλία ή την κυρία Ασάφογλου, την Ελληνίδα της Τραπεζούντας, για ποιο λόγο δεν μπορούμε εμείς να έχουμε αυτά τα πράγματα και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν. Τι θα έκανε λοιπόν η Βόρεια Λέγκα, αν μπορούσαμε αύριο το πρωί, κυρία Μαρίνα μου, το προξενείο θα έκλεινε μαχαίρι. Μαχαίρι, θα έκλεινε την ίδια ώρα. Θα πήγαινε από εκεί που ήρθε και αυτή και το τακτήριο, όλα μαζί θα μετακομίζανε. Όσον αφορά για τους υπόλοιπους που θα θέλαν να δηλώνουν Τούρκοι, αμέσως τεστ DNA. Αν είστε Τούρκοι, έχετε δύο επιλογές. Η μία επιλογή να μείνετε εδώ μετανάστες και όχι μόνιμοι κάτοικοι, μετανάστες με καρδιά από την Τουρκία, και η άλλη επιλογή μαζέψτε και φύγετε. Όμως, αυτή τη στιγμή, κυρία Μαρίνα μου, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά προσπαθεί και σπρώχνει με όλα τα μέσα που διαθέτει αυτή η μειονότητα η θρησκευτική να γίνει και να μεγαλουργήσει. Εμείς το κοινοβούλιο το δικό μας είναι που ψήφισε τότε επί Τσίπρα συνυπηρωμένων και της Νέας Δημοκρατίας την τουρκική, πώς το είπαμε, ψηφίσανε τις τουρκικές ενώσεις, να ονομάζεται τουρκικές ενώσεις. Πρόσφατο είναι. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη προχθές έκανε και μάλιστα διαμαρτυρηθήκαν όλοι οι δεσποτάδες για τα συμφέροντα της περιοχής, ο κύριος Άνθιμος, Παντελεήμων και οι λοιποί. Η κυρία Ντόρα είπε οι μουφτίδες να γίνει ένα εκλεκτορικό σώμα και να ψηφίζονται οι μουφτίδες από αυτό το σώμα. Και οι δεσποτάδες, οι δικοί μας, με τους οποίους διαφωνώ σε πολλά άλλα θέματα, είπανε το αμίμητο και έχουν δίκιο ότι η Θράκη δεν μπορεί να γίνει χαλιφάτο. Και αυτό το είπανε γιατί. Γιατί ο μουφτής δεν έχει μόνο θρησκευτικά καθήκοντα. Έχει και καθήκοντα δικαστή. Άρα δεν μπορεί ο μουφτής να εκλέγεται από κάποιο εκλεκτορικό σώμα. Και έχουν δίκιο σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Όμως με αυτά και με αυτά, εμείς γεμίσαμε μουσουλμάνους στην Ελλάδα, εμείς γεμίσαμε αλλοδαπούς εισερχόμενους, τέλος πάντων λαθρέα εισερχόμενους, γέμισε η Ελλάδα. Εσείς εκεί στη Θράκη και στην Κομοτηνή και στον Έβρο και στην Ξάνθη, το δείτε στο πετσί σας, καθημερινά ορδές περνάνε μέσα, ορδές, τον ατέλειο το έχουνε. Και εμείς εδώ τους μαζεύουμε, τους συντηρούμε. Εσείς, κυρία Μαρίνα, και οι φίλοι σας στην περιοχή σας προσπαθούν να δουλέψουν από εδώ και από εκεί για 500 και 600 και 700 ευρώ, ο πιο ακριβώς υπάλληλος ή εργάτης. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δωρεάν ρεύμα, νερό, wifi, ψωμί, τηλέφωνο, τα πάντα όλα. Και ένα 500 το ευριάριο, το οποίο το παίρνουν και το στέλνουν στους συγγενείς στις χώρες τους. Και ρωτώ, έγινε αυτό 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Πόσο καιρό θα πάει αυτό το βιολί? Από Τσίπρα ξεκίνησε, πουλιαζότανε στις παραλίες ή στην Ομόνοια και τους έκανε την άλλη μέρα και η Αντασία. Πόσο καιρό θα πάει αυτό το βιολί? Πόσα χρόνια θα το έχουμε αυτό και θα το κοιτάμε και δεν θα επανασταθούμε? Όπως δεν επανασταθούμε για τα κιόσκια που είπα προηγουμένως, όπως δεν επανασταθούμε γενικότερα για ό,τι συμβαίνει από το 10 και μετά, για την ιδιότυπη κατοχή της χώρας μας και τα μνημόνια και τα μνημόσυνα και όσα πέρασε ο ελληνικός λαός, για όλα αυτά λοιπόν δεν επανασταθεί κανείς και εμείς περιμένουμε να σωθούμε από το Θεό, από τους δεσποτάδες και από την Παναγία. Ο ελληνικός λαός λοιπόν, εμείς σαν κόμμα θα κλείσουμε, κυρία, ξέρω ότι βλέπετε ανήσυχη, θα κλείσουμε, κυρία Μαρίνα. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λίθαργο. Σε πραγματικό λίθαργο, εδώ και αρκετά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, σε λίθαργο ο οποίος δεν έχει ανάσταση ή ανάταση. Εμείς λοιπόν σαν κόμμα Βόρεια Λέγκα θα προσπαθήσουμε, αυτό θα κάνουμε, να είστε σίγουροι ότι δεν θα προσπαθήσουμε να κομματιάσουμε τον λαό. Δεν θα προσπαθήσουμε να, μέσω των κομμάτων, δηλαδή κομμάτια, να κάνουμε τον λαό κομμάτια την ψυχή. Θα προσπαθήσουμε, να είστε σίγουροι, να εξυψώσουμε, να αφυπνίσουμε την εντιμότητά του, να αφυπνίσουμε τον πατριωτισμό του, να αφυπνίσουμε τις αρετές του Έλληνα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πνοή σε αυτόν τον Έλληνα ο οποίος κοιμάται σε βαθύ λίθαργο. Θα προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε τον Έλληνα από τον λίθαργο που είναι, μπας και σώσουμε κάτι.
Όπως σας είπα προηγουμένως, διώξαν τα παιδιά μου έξω. Μου κλείσαν το μαγαζί, μου κλείσαν το εργοστάσιο. Γνωρίζετε πολύ καλά, Ξάνθη και Κομωτινή, πόσα εργοστάσια υπήρχαν. Υπήρχανε, δείξτε μου ένα. Έναν δεν απατώ με τώρα, τελευταία με μπαταρίες του Γερμανού στην Ξάνθη. Πέστε μου, σας παρακαλώ, όλα αυτά τα διαλύσαν και τα κλείσαν διαχρονικά. Αυτή η πολιτική, αυτή η συγκεκριμένη πολιτική όμικρο-γιώτα και πολιτική με ήττα. Τα κλείσαν, τα διαλύσαν, διαλύσαν τα σπίτια μου, με γεμίσανε αλλοδαπούς, με αφανίσανε το είναι μου, την ηθική μου, την εντιμότητά μου. Τα διαλύσαν όλα. Και αυτοί οι άνθρωποι με αγαπάνε και θέλουν να με σώσουν από τη μιζέρια που έχει κατρακυλήσει η Ελλάδα μου. Και να το πω παραστατικότητα, και κλείνω με αυτό, θα σκουράζω, ξέρω, κύριε, συγγνώμη σε όλους, παραστατικότητα. Φανταστείτε λοιπόν, κυρία Μαρίνα, και εσείς όσοι με ακούτε, πηγαίνοντας το βράδυ σπίτι σας, κάποια ώρα βλέπετε ότι στάζει η βρύση. Θα τρέξετε πρωί-πρωί να την αλλάξετε? Ναι. Έχει καεί λάμπα? Θα τρέξετε πρωί-πρωί να αλλάξετε λάμπα? Ναι. Έπεσε ο σουβάς? Θα πω χίλια μύρια, δεν έχει νόημα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η Ελλάδα λοιπόν, σε γενικό πλαίσιο, το σπίτι μου, γιατί χωρίς Ελλάδα δεν έχω σπίτι, είμαι αλλόδαπος, δεν είμαι από εδώ. Η Ελλάδα λοιπόν, το σπίτι μου, έχει γκρεμιστεί. Έχει πέφτουνε, όχι τούβλα, πέφτουνε. Έχει διαλύσει. Εμείς οι Έλληνες που ζούμε σε αυτό το σπίτι και λέμε το σπίτι μας διαλάει, θα κάνουμε τίποτα να το ξανααναστηλώσουμε τουλάχιστον? Άλλος να βάλει λίγο σουβά, άλλος να βάλει μια βρύση. Αν ταυτού λοιπόν οι Έλληνες, κυρία Μαρίνα μου, εμείς οι Έλληνες, τρέχουμε και παίρνουμε ο καθένας ένα τούβλο και πού πάμε να το κρύψουμε δεν ξέρω, και το σπίτι γκρεμίζεται. Όταν θα αποφασίζετε, φίλες και φίλοι, ότι το σπίτι μας γκρεμίστηκε και πρέπει να το αναστηλώσουμε, δηλαδή η Ελλάδα, τότε θα χτίσουμε και χώρα. Να είστε λοιπόν σίγουροι ότι εμείς είμαστε εδώ και θα προσπαθούμε πάντα να ανυψώσουμε το ηθικό σας. Δεν θα σας κομματιάσουμε και δεν θα σας πούμε ποτέ είμαστε το καλό κόμμα, ελάτε να σας σώσουμε. Δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα. Όλοι μαζί θα το κάνουμε. Αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε όλοι μαζί ποτέ, δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ορφανίδη. Εγώ σας ευχαριστώ από την ψυχή μου μέσα. Να είστε όλοι καλά. Όλος ο Εύρος, η Κομωτινή, η Ροδόπη, η Ξάνθη, η Καβάλα, η Δράμα, η Σέρετ, όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μας τα ακούει. Να είστε όλοι γεροί, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλό σας βράδυ.